Science. Με αφορμή τη μεγάλη καταστροφή που υφίστανται οι κοραλιογενείς ύφαλοι σε όλο τον κόσμο, δημιουργήθηκε πρόσφατα ένας διαδικτυακός κατάλογος με φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης που προσφέρουν μια λεπτομερή εικόνα της κατάστασης των βυθών. Υπεύθυνη για τη δημιουργία αυτής της βάσης δεδομένων είναι η ασφαλιστική εταιρεία Caitlin, η οποία χρηματοδότησε όλη την υποβρύχια έρευνα που πραγματοποιήθηκε τα προηγούμενα δύο χρόνια με τη βοήθεια ειδικών φωτογραφικών μηχανών. Είναι πολύ σημαντικό ότι χώρες που είναι συχνά φτωχές έχουν πλέον πρόσβαση σε πολύ καλές μετρήσεις της κατάστασης των κοραλιογενών υφάλων τους και αυτό συνδυάζεται με το γεγονός ότι πολλές από αυτές τις χώρες είναι οικονομικά εξαρτημένες από τον τουρισμό, την τροφή και την προστασία των ακτών που παρέχουν οι συγκεκριμένοι κοραλιογενείς υφάλοι. Οι συγκεκριμένοι ύφαλοι εξαφανίζονται με ταχύτατους ρυθμούς και όλοι ελπίζουν ότι η νέα παγκόσμια βάση δεδομένων που είναι δωρεάν τόσο για τους επιστήμονες όσο και για τους υπόλοιπους χρήστες θα βοηθήσει να αντιληφθούμε τις αλλαγές που συμβαίνουν στους υφάλους λόγω της υπερεκμετάλλευσης, της μόλυνσης και της γενικότερης κλιματικής αλλαγής. Υπολογίζεται ότι 500 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο εξαρτώνται οικονομικά αλλά και διατροφικά από τους κοραλιογενείς υφάλους, οι οποίοι έχουν σχεδόν μειωθεί στο ίμιση τα τελευταία 50 χρόνια. Η προστασία των ωκεανών δεν έχει μόνο να κάνει με μια επίσκεψη στην παραλία. Αφορά το οξυγόνο που αναπνέουμε. Οι ωκεανοί απορροφούν ένα τεράστιο ποσό θερμότητας και ρυθμίζουν το παγκόσμιο κλίμα. Όταν λοιπόν ασχολούμαστε με τις πρωτεΐνες που έρχονται από τη θάλασσα, μιλάμε για περισσότερους από 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους που έχουν ανάγκη τη συγκεκριμένη τροφή και οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν πουθενά αλλού φαγητό. Η καινούργια αυτή τράπεζα δεδομένων περιλαμβάνει περίπου 100.000 πανοραμικές φωτογραφίες που αποτυπώνουν την εικόνα 150 χιλιόμετρων υφάλων.